Καλώ ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο Διάλογη τη Bar Academy με θέμα την κριτική και τα βραβεία. Έχουμε τον Γιώργο Γεω... τον... Τον Πουλολευτέρη μαζί μα. Ναι. Γι' αυτό το κάναμε λέλος για να είναι πιο εύκολο. Ρε, το λέλο λοιπόν, που το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τον Λέλο μαζί μα, ο οποίο ε, μα έχει ανοίξει την καρδιά του. Πάρα πολύ όμω. Ε, και συζητάμε. Σε εισαγωγικά. Ε. Και να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση τώρα που σταματήσαμε λίγο πριν, σχετικά με την πορεία σας και το ότι, ε, πώς προχωρήσατε και φτάσατε τέλο πάντων σε αυτό το, το επίπεδο που είσαστε αυτή τη στιγμή. Ε, θέλω να μου πεις λίγο, ας πούμε, το, το hotel bar έγινε με τον τρόπο που το κάνατε. Εγώ, εγώ το διαβάζω ω ως... καθίσαμε, σκεφτήκαμε κάτι πολύ ωραίο να κάνουμε. Κάτι που μπορεί να ήταν και λίγο φανταστικό που εκείνη την εποχή. Εγώ τουλάχιστον όταν ε, το, ήταν το είδα. Ρελό. Εγώ ρελό. το είδα σαν ανακοίνωση εκείνη την εποχή. Μου φάνηκε πάρα πολύ, πέρα από το ότι μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ νόημα και για αυτό το οποίο πρεσβεύεται. Ε, και γι' αυτό κιόλα πιστεύω ότι η πορεία σα ήταν τόσο γρήγορη. Δηλαδή, στη δεύτερη-τρίτη χρονιά ήσασταν δεκάδα, αν δεν κάνω λάθο. Στη δεύτερη γωνιά Είμαστε σε... νούμερο 9. Νούμερο 9. Όπου ε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει μαγαζιά πέρα από, από το να ανοίγουν από έναν σούπερ στάρτ ο οποίο είναι στο Λονδίνο, ο οποίο ξέρει όλου του κριτέ, όλου του ψηφίζουν. Όταν πάει να ανοίξει ένα μαγαζί, ναι, εννοείται ότι πολύ γρήγορα μπορεί να φτάσει σε αυτό που ήταν και μια συνειδητή επιλογή δικιά μα. Εμένα εννοώ του Κέσσαρ και του Ντάνι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε συνεργαστεί τον Νικότο Βασίλη, τον οποιονδήποτε πολύ γνωστό μπαρτέντερ, χωρί να είναι συνεταιρό μα και να έχει φύγει πολύ πιο γρήγορα από το μαγαζί, όπω συμβαίνει με πάρα πολλού στο εξωτερικό, οι οποίοι yeah. είναι το face του bar, αλλά δεν είναι. Κομμάτι τη υπερχρηματική ομάδα. Οπότε φεύγουν πάρα πολύ πιο εύκολα. Για να του δώσω να καταλάβει. Γιατί εννοείται ότι οι άνθρωποι είμαστε. Αυτό... Δεν ταιριάζουμε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό yeah. να ξέρει ότι το κάνω μάθημα στο bar management <laughs> μα. <laughs> Χαίρομαι. Ε, αυτό, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ο Λευτέρη, ο, ο Λέλο, από εδώ και πέρα έτσι θα σε λέω, αυτό που μα λέει ο Λέλο τώρα είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετά συχνά. Στα, στα σεμινάρια στρατηγικής που κάνουμε στο, στο, για το, όταν μιλάμε για το κομμάτι της στρατηγικής στα σεμινάρια μας. Δηλαδή πάντα αναφέρω ως παράδειγμα το, το, το project του Clumsys γιατί ήταν ένα project το οποίο πραγματικά Είχατε καθίσει και το είχατε σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Ε, όλο αυτό το πλάνο. Υπήρχε μια στρατηγική. Ε, υπήρχε, υπήρχε μια υπήρχε πολύ υπήρχε ωραία στρατηγική, ώρα, παιδί μου, καταλάβατε. Ναι, όραμα στρατηγική υπήρχε, υπήρχαν βήματα. Υπήρχαν τα βήματα στι σκάλε, πήρατε τις σκάλε που το είχατε και σαν σλόγγαν μια περίοδο. Ότι. Ναι, ναι. Uh, you cannot have elevation to success. You have to take, uh, you the, have to the, take, stairs. take the stairs. Το οποίο ήταν και πολύ ωραίο και. Uh, Κάνετε και project πάνω, πάνω σε αυτά. Δηλαδή είχατε και τα βήματα σωστά. Well, σωστά εν τέλει βγήκανε σωστά, ε, το είχατε σκεφτεί καλά, τέλος πάντων, όλο αυτό το κόνσεπτ του κλάμψης ήταν δουλεμένο από πολλές απόψεις, από πολλές ε, πλευρές και θεωρώ και σε πολύ καλό βαθμό. Ε, Κάνετε την πρώτη κίνηση, ε, κάνετε το hotel bar. Τέλο πάντων, στην, ε, ανεβαίνετε ακόμα πιο ψηλά στην ε, λίστα και μετά κάπου, κάπου εκεί πρέπει να σας ήρθε και το κομμάτι των Tails. Νομίζω ότι ήσασταν τη δεύτερη χρονιά υποψήφιο στο νέο Cocktail Bar ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, τέλο πάντων. Εμένα, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο εύκολο είναι να συντηρείς μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει σε μια διάκριση στην οποία. Δεν είχε κάνει ποτέ κανένα αντίστοιχο στη χώρα σου ποτέ. Πώ το κρατά αυτό, ή το το πα πιο ψηλά, ακόμα που, που στη δική σα περίπτωση αυτό συνέβη, πώ συνεχίζει και έχει το κίνητρο και τη δύναμη να μπορεί να, 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 να επενδύει χρόνο, χρήματα, ε, ανθρώπινου πόρου. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένα όραμα που δεν, δεν νομίζω ότι έχει τέλειωμα όλο αυτό. Καταρχήν, σίγουρα δεν πρέπει να την ψωνίσει, να τα ιδέε ότι εγώ μπήκα εκεί. Είναι κομμάτι τη δουλειά σου, δηλαδή για μένα επιχειρηματικά είναι κάτι που μπορώ να εκμεταλλευτώ και να το μαγαζί να βγάζει ακόμα περισσότερα λεφτά να έχει αυτό που συζητάγαμε πριν. Το... Ήταν ένα μπούσουλα αυτό το, το, hotel bar ότι να συνεχίσουμε γιατί είχε πολύ ψωμάκι από πίσω με διαφορετικά κόνσεπτ σε διαφορετικά μέρη να δημιουργούμε το μύθο μας για την Ελλάδα, για τον κόσμο που ερχόταν σε αυτά τα event ε, και να συνεχίσουμε να έχουμε να προβάλλουμε κάτι στην παγκόσμια αγορά το οποίο τελικά έγινε παγκόσμιο τρέν. Ε, και από την άλλη ταυτόχρονα όμως να, έχουμε, να κάνουμε μια ομαδική δουλειά στο μαγαζί και να συνεχίσει το μαγαζί να έχει την ποιότητα που είχε από την πρώτη μέρα και ίσως πολύ καλύτερη γιατί και από πιο πολλές γνώσεις πια ε, και ο πελάτης που να έρχεται στο μαγαζί να περνάει καλά. Δηλαδή είναι ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, καταλαβές. Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ απλό να το εξηγήσει κάποιο. Απλά, εμεί λέμε τι, τι μα βοήθησε πολύ πιο πολύ να γιγαντωθούμε και να γίνουμε κομμάτι αυτού του industry. Ε, σε ό,τι αφορά, σε αφορά το, 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 το τομέα των ε, local ε, βραβείων. Αθηνόραμα, FNL παλιότερα που είχε κάνει και αυτό για τα τέτοια, τα FLAG τώρα, ε, κάτι, κάτι, κάποια βραβεία τα οποία έχω δει ας πούμε είτε από το Μπουσια, είτε τα Top 50 Restaurants, διάφορα βραβεία που υπάρχουν στην αγορά και κριτικές και θεσμοί. Ποια είναι η άποψή σου και τι impact πιστεύεις ότι έχουν αυτά τα βραβεία στι, στα δικά σου τα, και τα μαγαζιά και στο Clumsys ενδεχομένως αλλά και στα μαγαζιά τα υπόλοιπα που έχεις. Κοίτα να δεις, σίγουρα ε, εγώ σέβομαι όλους αυτούς τους θεσμούς 100% και εννοείται ότι και αυτοί βοηθάνε πάρα πολύ σε μικρότερο επίπεδο, γιατί δεν το διαβάζει ο τουρίστας. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να υπάρχουν βραβεία local που να μπορούν να τα διαβάζουν και στα αγγλικά, όχι μόνο στα ελληνικά. Μετά, αυτό το... εγώ, τώρα πω... τώρα να... νομίζω γίνονται, μεταφράζονται αρκετά. Μακάρι, α, α, μακάρι α, α, α. εννοείται. Αλλά... Θα σου πω ανοιχτά την άποψή μου από ένα σημείο και μετά, η τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε το κλάμψη στα ξένα βραβεία, στα 50-Best, έβγαζε ένα κομπλεξισμό στα ελληνικά βραβεία και σε αυτού που τα κρίνανε. Στο ότι ρε φίλε, άμα κάνω βραβεία ελληνικά και βγάλω πάλι το κλάμψη, δεν θα έρθει κανένα, ξέρω εγώ. Είναι βαρετό. Οπότε υπήρξαν πάρα πολλέ φορέ που πάλι σεβαστώ, ε, στο οποίο δεν ήμασταν, ξέρω εγώ, το καλύτερο μπαρ στην Ελλάδα ή δεν ξέρω εγώ τι, ε, για, για τους λόγους που εγώ πιστεύω που σου εξήγησα μόλις. Το οποίο αν το δεις επιχειρηματικά από την πλευρά των άλλων ανθρώπων που κάνουν τα βραβεία, ναι, πιθανόν είναι λογικό. Αλλιώς δεν αν... ναι, είναι έτσι, όταν ένα παιδί πιστεύεις... 10 χρόνια το κλαίει στο καλύτερο δηλαδή, βραβείο. Θεωρείς δηλαδή ότι, ότι θα μπορούσε να, να γίνει λίγο, ας το πούμε έτσι, να, να μπει κατά κάποιο τρόπο τρικλοποδιά σε εισαγωγικά, ναι, θεωρώ ότι σε, σίγουρα, σε ένα κλάμψι, σε ένα, σε οποιοδήποτε, σε σε οποιοδήποτε, σε ένα, σε ένα αντίστοιχο μαγαζί σαν το κλάμψι το οποίο πάει, πάει πάρα πολύ καλά στα 50 ότι μπορεί αυτό να επηρεάζει την, το ranking του α το πούμε έτσι στα, στα τοπικά βραβεία αυτό... ε, θεωρώ σίγουρα ότι συμβαίνει αυτό ε, θεωρώ, εννοείται ότι στα τοπικά βραβεία γίνεται πολύ πιο εύκολα ε, μαγείρεμα που λέμε ε, γιατί τους χάρη κάποιοι που τα διοργανώνουν πιο φίλοι με άλλους επιχειρηματίες ή με εμά ή με τον οποιονδήποτε και μπορεί να μπει ένα μαγαζί που ο κόσμος μπορεί να μην πιστεύει ότι αξίζει να μπει αλλά δεν είμαι εγώ κριτή, εννοείται άλλοι το κρίνουν απλά σε γενικές γραμμές ξέρουμε όλοι ποιο αξίζει ένα βραβείο ή δεν αξίζει άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο Ναι, εσύ θε, θεωρείς έχουμε στην Ελλάδα στο, κάποια βραβεία Αντί είναι business το βραβείο είναι business και για αυτόν που ναι. το διοργανώνει. Δηλαδή και τα 50 best πουλήθηκαν δεν ξέρω εγώ πόσα λεφτά τώρα θα γίνουν 50 best restaurant, θα γίνουν 50 best hotel, θα γίνουν κατάλαβε. Είναι μια παγκόσμια business. Απλά έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη στα μάτια του κόσμου. Από ότι τα local, α πούμε. Από ότι τα local, ναι. Υπάρχουν βέβαια και local πολύ ισχυρά, αλλά σε πιο μεγάλε πόλει από εμά. Μακάρι μια μέρα να φτάσουμε να έχουμε βραβεία που να τα σέβονται όλοι 100%. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ... Καλά, εννοείται ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω δει κόσμο να λέει: Έλα μου, σιγά μου, το κλάμψι, το. Μπάμπα, το έτσι, το αλλιώ. Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι είναι η κοινωνία μα. Κατάλαβε. Είναι αποδεκτό από όλου. Δεν μπορούν όλοι να δουν τι διαφορετικό κάνει εσύ και είσαι στα βραβεία. ή μπορεί να μην μπορούν να, να το εκτιμήσουν κιόλα. Εντάξει. Κοίταξε, ε, 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 εγώ σε μένα έρχονται. Κόσμος, και λόγω τη θέση και λόγω του, του, του προφίλ μου έρχονται και μου λένε πράγματα τέτοιου στυλ. Απλά τι περισσότερε φορέ αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά δεν έχουν, έχουν είτε επειδή το λένε είτε επειδή ζηλεύουν είτε επειδή δεν έχουν αντιληφθεί ακριβώ το τι ξέρεις, κάνετε. Τι πώς... περισσότερε φορέ δεν έχουν καταλάβει τι κάνετε, κατά την άποψή ναι, μου. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει στου περισσότερου ανθρώπου. Σίγουρα υπάρχουν κα, ε, κακόβουλοι άνθρωποι οι οποίοι το λένε με τη λογική ότι ε, δεν είναι αυτό καλό, ναι, εγώ ναι. είμαι καλό, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία. Απλά οι να έχω δει τέτοιου ανθρώπου πάρα πολλού που μόλι παίρνουν ένα ασήμαντο βραβείο. Πρέ, το διαλαλούνε, λε και είχαν βγει νούμερο ένα στον κόσμο. Έτσι, έτσι Δεν Δεν πιστεύω ότι ε, οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου που κρίνουν ή κατακρίνουν super πετυχημένα project ότι είναι απαραίτητο ότι καταλαβαίνετε τι κάνει αυτό το project ναι. για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο εκεί. Οι περισσότεροι απλά μπορεί να υπάρχει τέλος πάντων, αυτό το. Ε, ε, και τι έγινε, είναι όπω το. το για που κάνει τα, ε, τα σταφύλια, τέλο πάντων. Και καλά ότι είναι. Κρεμαστάλια. Ε, ναι. Το οποίο είναι. δεν θυμάμαι ακριβώ την, την, ε? ε? την, την. παραβολή του Εσώπου, ναι αν η Αλεπού κάνει τα σταφύλια κρεμαστάρια τέλο πάντων. Τι περισσότερε φορέ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται από αυτή την ανάγκη και δεν μπορεί να το φτάσει κάποιο και βγάζει κακή απάνω σε αυτό. Αλλά με όσο συζητάω είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, όταν με ρωτάνε για τέτοιου είδου επιτυχίε, όταν του εξηγήσει τι έχει γίνει και για ποιο λόγο έχει φτάσει αυτό το μαγαζί εκεί που έχει φτάσει, και δεν λέω μόνο για εσά, λέω και για άλλα project, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. E, αντιλαμβάνονται ότι όντω χρειάζεται και πολλή δουλειά για να γίνει αυτό το πράγμα και για να το καταφέρει και για να μπορεί να, να κρατιέσαι. Περισσότερε κριτικέ τέλο πάντων τέτοιου στυλ. E, σε ό,τι αφορά το, σε ό αφορά τα, το, το, το να μείνει. Σταθερό τέλο πάντων, να μπορεί να κρατά να συνεχίζει να παρέχει τι υπηρεσίε τι οποίε παρέχει. Έχετε κερδίσει και ω ως, ε, ως, ε, κλάμψη και ένα βραβείο του time out του παγκόσμιου. Yeah, ε, και το 2019 για... είχα ε, ψηφιστεί το Aegean Negroni. Ε, ένα μπλε Negroni που σερβίρμα το μενού που είχαμε το 2019, ω το καλύτερο κοκτέιλ στον κόσμο. Το οποίο από ό,τι ξέρω, οι άνθρωποι που δουλεύαν, οι δημοσιογράφοι του time out ταξιδεύαν τον κόσμο. Και απλά μια μέρα πόσταρε κάποιο ότι το καλύτερο. Εγώ, μια λίστα με 30 κοκτέιλ, αν δεν κάνω 35 και κάτι τέτοιο. Και μια μέρα εγώ ήμουν νομίζω ότι ήμουν διακοπέ. Και μου στείλε ο Κώστα ο Παναγάκη, ε, ένα φίλο που μα τρέχει και τα social, ε, μου λέει: Το έχει δει αυτό. Από τότε, να ξέρει, γιατί είναι αυτό που σου πάνε να ξέρει να το εκμεταλλευτεί. Το 50% τον το κοκτέιλ που πουλάμε είναι το Edgia Negrone. Ε, ναι. Το και, οποίο και πια και η επιτυχία ενό μπαρ για μένα σε βάθο χρόνου, ξέρει ποιο είναι, να αφήσει, δηλαδή μετά από 15-20 χρόνια, θεωρώ ήδη ίσω το Aegean Negrone ένα κλασικό κοκτέιλ. Ναι. Κατά δηλαδή η φήμη του. Ε, ε, και έτσι δημιουργήθηκαν και πολλά άλλα κλασικά κοκτέιλ ανά τον κόσμο, σε κάποια μπαρ, γιατί όλα σε μπαρ δημιουργήθηκαν. Ε, η... Ναι, το, το, ε, ε, εγώ αυτό, που, αυτό που, που σκεφτόμουν και σαν... Ε, πώς να το πω... Δηλαδή το time out, ας πούμε, το global time out ενδεχομένως και αυτοί οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αυτόν και κρίνουν και βγάζουν μια... Δεν είναι καν στο ραντάρ το δικό μας. Όχι, ούτε σαν, καν. Δεν σαν, σαν επαγγελματίε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εμείς, αυτό είναι βραβεία... Το time out, για όσους δεν το ξέρουν το brand, είναι κάτι σαν το αθηνόραμα, αλλά... Παγκόσμιο ναι, ναι, στην Ελλάδα υπήρχε κάποια στιγμή, Τώρα πια δεν υπάρχει. Ε, τώρα πια, εδώ και 20 χρόνια δεν υπάρχει. Ε, υπήρχε, υπήρχε και στον κόσμο, α το πούμε έτσι, στην Αγγλία συγκεκριμένα που μίλαγα με φίλου από εκεί, είναι σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο οδηγό αυτό. Είναι ένα οδηγό ο οποίο πραγματικά μπορεί να γεμίσει μαγαζιά μόνο και μόνο επειδή θα αποστάρει ότι κάτι είναι ωραίο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτό το, το περιοδικό, το παγκόσμιο, έβγαλε κάτι για εμεί το, το είδαμε στι ειδήσει ω ε, νικητή σε εισαγωγικά, ω το καλύτερο κοκτέιλ στον κόσμο, το Edge Underground που φτιάχνονταν στο κλάμψη. Αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου, έφερε τόσο πολύ δημοσιότητα σε που μπορεί να μην ήταν ούτε καν με 50 τόσο πολύ. Ναι, ναι δηλαδή, ήταν... πιστεύω, ότι, πιστεύω δηλαδή ότι αυτό ο οδηγό μπορεί να έφερε ακόμα περισσότερη επισκεψιμότητα στο, στο, εκείνο το καλοκαίρι, ενδεχομένω, δεν ξέρω, στο, στο, site και στα media σα, λόγω, λόγω, του όγκου που έχει. Γιατί τα 50 καλό ή κακό, είναι λίγο πιο κλαδικά. Ακούγονται Ισχύ, στον κόσμο, Ισύ. αλλά εμεί εμείς ξέρουμε τα 50s περισσότερο απ' έξω και τα 100. Ο κόσμο μπορεί να μπαίνει μια φορά το χρόνο και να βλέπει τη λίστα, να το βλέπει από τους φίλους του φίλου είτε... του. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πολύ. Εμεί εμείς έχουμε δώσει την αξία. Κοίτα, νομίζω ότι τα 50s έχουν γίνει γιατί όλοι γκουγκλάρουν πού να πιω, πού να πάω στην Αθήνα πού να πιω κτλ. Είναι πολύ πιο εύκολο να τη βρει τη λίστα κάποιο. Δηλαδή, έχει ξεφύγει από ότι. Τη από το industry ουσιαστικά. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα λόγω ότι μπορεί όλοι να ψάχνουν πού να πιω στην Αθήνα, κατάλαβε. Και να βγαίνει Λογικά, ένα 50 με 50 best στην Αθήνα. να βγαίνει το 50 best, και εγώ ότι κάποια μπαρ στην Αθήνα είναι στο 50 best. Ναι. Κατά Α... πάσα πιθανότητα αυτό. Ε, όλα αυτά μαζί, δηλαδή και το time όλα αυτά είναι. Πώ να σου πω. είναι ένα puzzle που δημιουργείται και σε βοηθάει να έχει μια διαχρονικότητα, κατάλαβε. Αυτό το πράγμα, το να είσαι σε αυτού του θεσμού. Πέρα από δηλαδή, το να κάνει το να κάνει τη δουλειά σου καλά, το να συμμετέχει, να κυνηγά τέτοιου είδου πράγματα φέρνουν και τέτοια παράπλευρα. Γιατί Σίγουρα. φαντάζομαι ότι το Edge in ήταν ένα ποτό το οποίο το φτιάχνατε και το φτιάξατε επειδή θεωρούσατε ότι είναι κάτι ε, ωραίο για να το σερβίρετε στο μαγαζί. Τέριαζε με, με, την Αθήνα, τέριαζε με το μαγαζί, τέριαζε με πάρα πολλά πράγματα τέλο πάντων. Και χωρί να χρειαστεί να κάνετε κάτι παραπάνω, ήρθε αυτό το πράγμα από μόνο του. Ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι όταν κάνει καλή δουλειά γενικότερα και κάνει δουλειά η οποία να έχει νόημα, αυτό έχει αποτελέσματα και σε αυτού του θεσμού. Θα ήθελα να μου πει λίγο στο κομμάτι του. Έχουμε πει τώρα για το ότι οικονομικά έχει νόημα, το ότι έχει νόημα να υπάρχουν σαν θεσμοί, το, ότι το πώ μπορεί να κρατηθεί τέλο πάντων διαχρονικά ψηλά και να, να τραβάς και τις ομάδες και του ανθρώπου που θέλει να προσελκύσει, του ανθρώπου που χρειάζεται και θέλει να έχει για να μπορέσει να υλοποιήσει projects. Αυτό το κομμάτι του, του των 50, των, ας, ας, πούμε περισσότερο για τα 50 best σε πρώτη φάση και μετά θα ήθελα να, να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα είτε local βραβεία είτε παγκόσμια. Αυτό το, το, το κομμάτι των 50 best, εσύ πιστεύει ότι έχει παθογένειε το, ε... το, 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 η λειτουργία τον 50 Best ω άνθρωπο ο οποίο συμμετέχει στα 50 Best, συμμετέχει. Κρίνεται τέλο πάντων, ή βραβεύεται, ή ψηφίζει. Νομίζω ότι ψήφιζε και κάποτε. Ναι, ναι, ισχύει. Ε, σου ένα μέρο του Academy. Πιστεύει ότι έχουν παθογένειε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα, στα μπαρ μα ε, και μας βλέπουν και μετά ψηφίζουν ως το ποιο είναι το καλύτερο μπαρ του κόσμου κτλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θεωρητικά δεν του γνωρίζουμε. Εντάξει, δεν τα... είναι ανακοινωμένοι κάπου τα όνοματά του. Όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι απαγορεύεται κιόλα. Παλιότερα ήταν. Ναι, Πιστεύει ότι πρέπει να του ξέρουμε ή δεν πρέπει να του ξέρουμε σε πρώτη φάση. Α ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εγώ σιγά. πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να του ξέρουμε. Δηλαδή με την έννοια ότι μετά υπάρχει μια στοχοποίηση. Δηλαδή, καλεί μόνο αυτού ε, που ψηφίζουν. Ε, Κατάλαβε. Το θέμα είναι να κάνει μια καλή δουλειά γενικότερα και να έρθει οποιοδήποτε σε μια στιγμή που δεν τον ξέρει καν και να δει αν όντω είσαι καλό. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Σε όλου του πελάτε, είτε είναι από το Academy Chair μέχρι το δεν ξέρω ποια καρέκλα έχει ο καθένα. Με τον ίδιο τρόπο. Μόνο έτσι μπορεί να έχει μια διαχρονικότητα. Δεν Αλλά ότι πρέπει να μην του ξέρουμε. Ναι, 100%. Ε, εγώ έχω ένα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι συμφωνούσα ω ένα βαθμό με αυτή τη λογική μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου που είχαμε μια συζήτηση πολύ ωραία με τον Ντίνο uh, τον Κασταντινίδη από το Lost and Found συζητάγαμε για το κομμάτι του πώς άλλαξε το, το κομμάτι της ψηφοφορίας γιατί ήμασταν και, και εγώ και ο Ντίνο ήμασταν ε, μέλη, μέλη του Academy. Και εντάξει, είμαστε και στον κλάδο. Δεν, δηλαδή, άμα είσαι στον κλάδο και ασχολείσαι με το community, το αν είσαι μέρο του Academy ή δεν είσαι, είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι όλο αυτό να, να δουλεύει καλά. Γιατί Λέρωση, αυτό μα ωφελεί όλου. Σε τρώει λίγο, λε, ρε φιλε. Δηλαδή, εσύ κάνει τον παρσόου, ρε φιλε. Για δηλαδή, Ελλάδα. Φέρει 10.000 κόσμο ε, κάθε χρόνο, βλέπει την πόλη μα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην ψηφίζει. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι έχουν βγάλει κάποιου κανόνε και το κολλήθουν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Καθόμασταν και συζητάγαμε και μου έλεγε το οποίο ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι και αυτό έχει κάνει συζητήσει για αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο το ανέφερε. Ότι όταν ξέρει το Academy, όταν ξέρει του ανθρώπου, αυτοί οι άνθρωποι πέρα από του chairs, που αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό με του chairs, γιατί εκεί που ξέρανε κάποτε τους, αυτούς που ψηφίζουν και τώρα ξέρουν τους τσέρς, τους, τις, τις καρέκλες μάνα που μάνα περιοχή, αυτούς ναι. που διαλέγουν τους ανθρώπους, τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει Δεκάδε δεκάδες ταξίδια επιπλέον το χρόνο για να βλέπουν μέρη. Μόνο και μόνο επειδή το όνομά του είναι δημοσιευμένο. Ωραία. Ε, αντίστοιχα και οι άνθρωποι που ήταν δημοσιευμένοι πριν παίρνανε τέτοιου είδου ταξίδια. Σίγουρα. σημαίνει ότι βλέπανε πολλά περισσότερα μαγαζιά και αν ήταν σωστή ας πούμε έτσι, λογικής και δεν τους, δεν, σε εισαγωγικά δεν χρηματιζόντουσαν, ας το πούμε έτσι, δεν κερδίζανε, δεν, δεν θεωρούσαν ως ε, χρήματα, τα οποία, χρήματα, τα χρήματα τα οποία ξόδευε ένα μαγαζί για να τους φέρει ως ανταμοιβή για να τους ψηφίζουν, αν, αν ξέραν να το ξεχωρίσουν αυτό, Κερδίζανε 10 ταξίδια παραπάνω το χρόνο αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο, στο Academy. Μπορούσαν να δούνε και να ανακαλύψουν μαγαζιά γιατί πηγαίνοντα σε μια πόλη δεν πήγαινε σε ένα μαγαζί ποτέ σχεδόν. Ναι, ναι. Ήθελε από μόνο να πα και σε άλλα 10 ή να δει καινούρια που άκουγε. Εγώ, α πούμε, όταν πηγαίνω έξω, είναι στάνταρ ότι θα μου πούνε μέσα στι πρώτε 2-3 ώρε 2-3 μαγαζιά τα οποία δεν ξέρω και πρέπει να πάω οπωσδήποτε και όντω έχει νόημα να πάω να τα δω. Αυτό λοιπόν που, έλεγε, που, που, λέγαμε, που συζητάγαμε με τον, με Τίνο τότε και εμένα με έπεισε αυτό, είναι ότι όταν έχει δημοσιογνώσει του τους κριτέ, αυτοί οι κριτέ, αν είναι σωστοί, κερδίζουν 10 ταξίδια παραπάνω, σου λέω εγώ το χρόνο, σε διαφορετικέ αγορέ όπου επισκέπτονται μπαρ. Και με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι αυτοί που του ξέρει και του ταξιδεύει, γιατί το να πα να ταξιδέψει μόνο σου σε 2-3-4 χώρε το χρόνο. Και να έχει άποψη και να ξοδέψει τα χρήματα ενδεχομένως για να μπορέσει να τα κάνει αυτά τα ταξίδια, δεν νομίζω πω μπορούν όλοι να το κάνουν. Ε. Σίγουρα. Οπότε κοίτα, σε αυτήν την περίπτωση εγώ είμαι στην τελευταία κατηγορία, να σου πω την αλήθεια, αλλά είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, ε, εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα αυτή λίγο παραπάνω με την καλή ή με την κακή. Είναι, είναι θέμα δικό του. Δεν με ενδιαφέρει καν. Ε, νο... Το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιο είναι να κάνει καλά τη δουλειά του και από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει ε, ήρθε. Καταλάβει τώρα, το πως έχουν διαλέξει τα 50 best να κάνουν ποιοι θα ψηφίζουν, ποιον θα διαλέξουν, ποιοι θα ψηφίζουν κτλ. Είναι θέμα δικό του και θα κρυθούν. Καταλάβει, θεωρώ σε βάθο χρόνου. Ναι, πιστεύει αυτό... πιστεύεις ότι έχουνε, έχει τέτοιο έχει, ε, σε εισαγωγικά συμφωνείς με την άποψη ότι θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος όντα στο Academy να ψηφίζει κανονικά και να είναι δημοσιευμένο το όνομά του χωρίς να είναι κρυφό. Δηλαδή με τη λογική του ότι... Ξέρετε, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας που διαλέξαν αυτοί. Είτε συμφωνώ εγώ, Όχι, είτε ρώ... ερώτηση, συμφωνώ. Γιατί πριν, πριν ήταν κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω. Ε, είτε συμφωνώ, είτε δεν συμφωνώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, αλήθεια. Ε, είτε συμφωνώ, είτε δεν συμφωνώ. Είναι μια μπίζνα αλουνού. Είναι business. Δηλαδή, εσύ έχει διαλέξει Συστή. εδώ ή πάρε κάτι να δουλεύει με έναν τρόπο να έχει κάποιου συνεργάτε κτλ. Η ίδια να είναι και εκεί. Άλλο που βοηθάει και πάρα πολλού γύρω τη μετά να κάνουν μια καριέρα, καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά θα είναι business ακόμα κι αν. Μάλλον, business είναι όταν δουλεύει σωστά και προσφέρει αξία. Ε, στο τέλο τη ημέρα, αν. Δεν λέω τώρα για τα 50 συγκεκριμένα, έτσι, μην το κολλήσουμε και για οτιδήποτε, γιατί η συζήτηση είναι γενική. Ναι, ναι. Ε, λέω ότι από τη στιγμή που κάτι δουλεύει σωστά και έχει ένα community από πίσω το οποίο το στηρίζει, γιατί το πιο βασικό πράγμα. Νομίζω ότι ξέρει ποια είναι η απάντηση ότι αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε μια συζήτηση τέτοια με τον Βασίλη, είχαμε πάει στη Μόσχα και είχαμε μια συζήτηση με ένα πλήρω κεντρικό μπαρτέντερ Γερμανό, ε, ο οποίο έλεγε ότι κοίταξα να δείτε, εγώ ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στα 50 Best, αλλά από ένα σημείο και μετά, όλο αυτό όταν το πήρε μια άλλη εταιρεία, το βλέπει μόνο ω business και όχι ω χαβαλέ εν μέρη όταν πρώτο ξεκίνησε να βγάλουμε τα καλύτερα μπαρ και σιγά σιγά, δηλαδή σαν να ήταν μια παρέα, από τη στιγμή που έγινε business, σίγουρα έχει και τροτά σημεία. Ναι. Αλλά δεν είναι δικιά μου η business να την κρίνω. Εγώ προσπαθώ να συμμετέχω γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει τη δικιά μου business. Ναι. Ε, αν δεν μπορώ ή δεν, ε, ή δεν τα καταφέρνω γιατί έχω αντιπάθειες ή δεν ξέρω εγώ Εγώ πάντως σαν Λευτέρης και σαν επιχειρηματής δεν θα έγλυφα ποτέ εκεί που έφτυνα για να με ψηφίσει κάποιος. Ούτε έχω, ε, 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 εγώ και οι συνέτεροι μου ζητήσει ποτέ από άνθρωπο να με ψηφίσουν. Ποτέ, όταν σου λέω ποτέ, σταν... Στα παιδιά μου, ξέρω τι να σου πω. Ε, και δεν μπορεί να κάνει καριέρα έτσι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μπορεί να κάνει να μπει μια χρονιά και μετά να εξαφανιστεί. Για να είσαι διαχρονικά μέσα σε αυτό, το οποίο είναι μια business που βοηθάει και τη δική σου business, ε, πρέπει να είσαι αληθινό, να προβάλλει το μαγαζί σου, να κάνει πολύ καλή δουλειά, να έχει πολύ καλό σερβις, πάρα πολύ καλά ποτά, να διαφημίζει την πόλη σου. Όχι μόνο να έρχονται στο μαγαζί σου, πρέπει να πηγαίνει αυτού που έρχονται, να του πηγαίνει και στα άλλα μπαρ. Δεν είναι δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον να έρθει να πιει σε ένα μαγαζί. Τον ενδιαφέρει να έρθει εδώ να πάει να φάει. Έχει τα... εσύ, εσύ παραδείγματα στα οποία. άλλα μαγαζιά τα οποία δεν φέρναν σε εσά. Πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα. Αντίθεσαι. Δεν σου λέω να πει όνομα, αλλά αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ο καθένα κρίνεται για όλα αυτά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, Για ναι, το ναι, αν ναι. είναι ομαδικό παίχτη ή δεν είναι ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ νομίζω ότι, εγώ νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα φαίνονται. Ούτω ή άλλω και έχει και το αντίστοιχο impact του το, 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 το πώ φέρεσαι, τι κάνει, αν είσαι ομαδικό παίχτη ή όχι, αν κοιτά μόνο τον εαυτό σου ναι, και το είναι μαγαζί αυτοκούς, σου. που μιλάμε και λίγο προ, προηγουμένω. Ε, το να πηγαίνει σε ένα άλλο μπαρ να πίνει ποτό δείχνει σεβασμό στη δουλειά που κάνει ο άλλο, καταλαβαίνετε. Και, δεί και δείχνει και ο άλλο σεβασμό σε εσένα, όταν σε βλέπει, ρε παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ σου είπα ότι θεωρώ ότι είναι κοινωνικό. Δηλαδή ότι είναι θέμα παιδεία. Κατάλαβε το πώ το βλέπει ο καθένα και θέμα ε, παιδεία επιχειρηματική ουσιαστικά. Εμεί πάντα ήμασταν ομαδικοί παίκτε. Δηλαδή, εμεί προσπαθήσαμε πάρα πολύ να. Όπω όπως θεωρώ ότι βοηθάει αφάνταστα και τον παρσό που κάνετε, που διοργανώνετε εσεί, να γίνει η Αθήνα τεράστια τουριστικά, Για να μπορούμε και εμείς από αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχονται εδώ πέρα να εκμεταλλευόμαστε ένα εργοτικό μας μαγαζί. Κατά ναι. να πες. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι. Δηλαδή Εγώ θυμάμαι, να ξέρει, σοκή... στο Hotel Bar και στο American Bar είχαμε φτιάξει βιβλιαράκι με άλλα bar, Του δίναμε στου γκέτε που ερχόντουσαν. Ναι, με άλλα μπαρ που πρέπει να επισκεφθούν στην πόλη μα. Mm. Δηλαδή, δεν ε, δε ξέρω πώ το βλέπω. Εννοείται ότι ο καθένα είναι επιχειρηματικά, είναι ο λογαριασμό του στην τράπεζα στο τέλος της ημέρας, αλλά σε βάθος χρόνου έχεις να κερδίσεις μόνο. Δεν έχεις να χάσεις. Αν παίζει ναι. Επίσης, θυμάμαι, όταν πρώτο ανοίξει το κλάμψεις, λέγαμε σε άνθρωπο πολύ μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, ο οποίος θεωρείονταν ε, τότε ευεργέτης του premium drinking και τα λοιπά, ότι θα μπούμε στα αυτή πες και γέλαγε. Και μετά από έξι μήνε ε, μας μα έγλειφε. Καταλαβές. τα όνειρα του καθενό και πού μπορεί να φτάσει ε, είναι δικά του όνειρα. Όταν το πετύχει, μπορεί να μιλάει ευμψηλού, κατάλαβε ουσιαστικά για αυτό το θέμα. Ε, εγώ χαίρομαι που φέραμε στην Ελλάδα κάτι που δεν υπήρξε ε, ποτέ να γιγαντωθεί τόσο πολύ, να είναι τόσο πολύ ψηλά ένα μπάρα από την Ελλάδα ε, και να μπορεί να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το πράγμα και οι υπόλοιποι γύρω μας, καταλάβες, και άλλοι μπαρτέντερ και κόσμος γύρω μας και να μπορούμε να έχουμε όσα περισσότερα καλά μπαρ γίνεται στην Ελλάδα για να έχουμε πιο πολύ μπαροτουρισμό. Σε ό,τι αφορά το, το, το κομμάτι των... Θα, θα σε γυρίσω πάλι στο, στα local βραβεία σε αυτή, αυτή τη φορά. Ε, σε ό,τι αφορά τα local βραβεία και τα, τους local οδηγούς, ε, πιστεύεις ότι το κάνουμε καλά, είμαστε σε καλό σημείο, πιστεύεις ότι αναδεικνύονται τα bar και τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία αντίστοιχα, τα οποία πρέπει να αναδεχτούν με του τρόπου. Ναι, ε, σίγουρα. Εντάξει, εντάξει, εννοείται ότι αναδεικνύονται 100%. Και, ως, και νομίζω ότι κάθε χρόνο από ό,τι παρακολουθώ ε, γιγαντώνεται. Δηλαδή ήταν μόνο τη Αθήνα, μετά έγινε και τη Θεσσαλονίκη και τώρα γίνεται και σε όλη, όλη τη χώρα για όλα τα εστιατόρια και για όλα τα μπαρ. Σιγά-σιγά. Ε, έχει έρθει το Μισελέν στην Ελλάδα που είναι ο, ο πιο δυνατό. Ισό οδηγό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ε, και, μπράβο και, και μπράβο και σε αυτού που το φέρανε και στο Υπουργείο και σε όλου. Κατά ότι θα έπρεπε να έχει έρθει πολλά χρόνια πριν στην Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει δηλαδή σκέψη τώρα ότι νομίζω ότι κάποιος... ήταν θέμα budget, καθαρά. Ναι, ρε, δηλαδή, ήταν να θέμα να δώσουν ναι. αυτοί που πρέπει, που έχουν το budget, σημασία, ναι, και ναι, και ναι, το πόσο ναι, σημασία ναι. έχει, έτσι, δεν είναι. Ναι, ακριβώ αυτό. Δηλαδή, άλλαξαν λίγο τα μυαλά και άλλαξε κατευθείαν και η προσέγγιση. Και... Δέξει, το να έχει το Μισελέν στην Ελλάδα σου δίνει ένα τόσο μεγάλο εκτόπισμα, τέλο πάντων, στα εστιατόρια, ειδικά και στη γαστρονομία, που είναι δύσκολο να το αντιληφθεί αν δεν το έχει ζήσει. Σίγουρα. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι πανάκια το Μισελέν, αλλά το να έχει αυτόν τον οδηγό στην Ελλάδα και να έρχεται και να κρίνει και να βαθμολογεί. Πολλά εστιατόρια πέρα από το. Μα έλεγε το πιο, ο Πάνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται για όλη την Ελλάδα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάνος... Μα έλεγε ο Πάνο ο Ιάννη στο προηγούμενο και νομίζω ότι αυτό γινόταν κιόλα ότι ε, μέχρι τώρα, μέχρι που ήρθε τώρα ο οδηγό, ξέρω εγώ, φέτο νομίζω, ε, το Μισελέν κοίταγε λέει γύρω από την Ακρόπολη στα 150 μέτρα και ένα μαγαζί στον Πειραιά. Ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή μέχρι εκεί κοιτάγανε. Και έτυχε φέτο να, να μπουν και μερικά μαγαζιά τα οποία ήταν λίγο γύρω-γύρω, πάλι από το κέντρο τη Αθήνα. Ενώ μπορεί να έχει ρωγό, μαγαζιά τα οποία είναι σούπερ καταπληκτικά, Καλώς, και να σίγουρα, είναι ξέρω, εγώ, στην άλλη άκρη τη Αθήνα, σε ένα χωριό, σε ένα ε, νησί, το οποίο να μην πάει ποτέ κανεί από του ε, κριτέ του Μισελέν να δει αυτό το μαγαζί το οποίο μπορεί να αξίζει. Ε, ε, bin, βραβείο Μισελένα ας πούμε ε, θα ήθελα να θα ήθελα να μου πεις τώρα εδώ ερχόμαστε στο τέλος της εκπομπής θα λέμε σε λίγο πάλι μαζί στο τρίτο μέρος της εκπομπής με τον Λευτέρη Γιωργόπουλο Λέλο είπα Λέλο Λέλο <laughs> Γεωργόπουλο. για να μην Όχι, εγώ Λέλο σε ξέρω, εκείνη το θέμα δεν μου βγαίνει στα podcast Γεια yes, σας, τα λέμε σε λίγο.